Είμαστε σε στάση εργασίας σήμερα αποφασισμένοι από την ΑΔΔ. Κινητοποιούμαστε με βάση το περιεχόμενο του νομοσχεδίου που προτίθεται να φέρει η κυβέρνηση και να ψηφίσει τις επόμενες μέρες μέσα στο κατά καλό καιρό στη Βουλή και αφορά στο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Οι αυξήσεις που έχουν εξαγγελθεί είναι της τάξης του 1 με 1,5 ευρώ τη μέρα, αν κάποιος συνάδελφος έχει παιδιά, και θεωρούμε ότι είναι αυξήσεις κοροϊδία, είναι πολύ κάτω από τις ανάγκες των εργαζομένων στο δημόσιο, των δημοσίων υπαλλήλων. Αν λάβουμε υπόψη μας τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχουν γίνει τα τελευταία 10-15 χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις, δηλαδή Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και τους συνοδοιπόρους τους, ο μισθός μας βρίσκεται στα μισά αυτού που θα έπρεπε να είναι. Το διεκδικητικό που μας πλαίσιο λέει αυξήσει τους μισθούς 20%, αποκατάσταση 13ου και 14ου, όπως επίσης και τα μισθολογικά κλιμάκια και μια σειρά από κλαδικά αιτήματα. Η εκτελεστική της ΑΔΔ εχθές συναντήθηκε με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος ανερυθρίαστα και ούτε λίγο ούτε πολύ ισχυρίστηκε ότι σε αυτό το νομοσχέδιο περιέχονται οι μισές δεσμεύσεις της κυβέρνησης απέναντι, οι προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης απέναντι στους δημοσίους υπαλλήλους και ότι από εκεί και πέρα δεν μπορεί να πάει, γιατί θα τεθεί υπό απειλή η ένταξη στην επενδυτική βαθμίδα και ότι αυτά έχουν συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση προεκλογικά. Εμείς λέμε λοιπόν ότι και κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου θα έχουμε κινητοποιήσεις, θα αποφασίσουν τα συλλογικά μας όργανα, συνεχίζουμε, απαιτούμε και δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Αυτό το χαρακτήρα έχει και η σημερινή κινητοποίηση εδώ στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης. Η σημερινή κινητοποίηση έχει αυτό το χαρακτήρα, γιατί πιθανό να κλιμακώσουμε με απεργία. Από την άλλη, είναι πάρα πολλοί συνάδελφοί μας δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τις λεπτομέρειες του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Οπότε χρειάζεται και πρωτοβουλίες από όλους μας, τους εκλεγμένους συνδικαλιστές, προκειμένου να ενημερώσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε και τελικά να συσπηρώσουμε τον κόσμο να αντιδράσει σε αυτό το νομοσχέδιο που έρχεται, που θίγει βασικά μας δικαιώματα.